Ακούμε να διαφημίζονται επαναστατικές θεραπείες με πλαστοκύτταρα που βγάζουν νέους τριχοθύλακες. Είναι αλήθεια αυτό ή μάρκετινγκ? Αυτό καταρχάς είναι αποτέλεσμα κακού και φθηνού μάρκετινγκ, το οποίο βασίζεται μάλιστα πάνω σε αγραμμάτους. Διότι ο όρος τριχοθύλακας δεν υπάρχει, είναι ψευδεπίγραφος και καλό είναι να ανοίξουμε και λίγο τη γραμματική και το ελληνικό συντακτικό. Από εκεί και πέρα τώρα, για να μιλήσουμε σοβαρά, τα πλαστοκύτταρα είναι ένα κομμάτι της ιατρικής έρευνας που αφορά πλήθος εύρος παθήσεων, από πάρα πολύ σοβαρές παθήσεις μέχρι λιγότερο σοβαρές, όπου όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα εξής. Πρώτον, είναι εξαιρετικά δύσκολη η απομόνωση των πλαστοκυττάρων και εξαιρετικά δαπανηρή. Και δεύτερον, δεν έχει γίνει ακόμη εφικτή ούτε στο εργαστήριο ούτε στην πραγματικότητα η δημιουργία νέων ιστών και νέων κυττάρων από πλαστοκύτταρα. Mm-hmm. Και φανταστείτε ότι αν ήταν εφικτό, θα είχαμε παράξει νέες καρδιές, πνευμόνια, σηκώτια, εγκεφάλους για να λύσουμε πολύ πιο σοβαρές παθήσεις από την τριχόπτωση. Είναι λοιπόν τουλάχιστον ψευδεπίγραφο και παραπλανητικό στα πλαίσια ενός κακώς εννοούμενου marketing από φθηνές μη ιατρικές κλινικές να προβάλλονται ως ρηξικέλευθες μαγικές θεραπείες για την τριχόπτωση με βλαστοκύτταρα και μάλιστα στην εξαιρετική τιμή των 190 ευρώ. Ό,τι λάμπει δυστυχώς δεν είναι χρυσός.